Ως προεκλογικές κινήσεις που υποψιάζονται ότι δεν θα αποτελέσουν ουσιαστική βάση, τουλάχιστον για μια εξέλιξη μέσα στα επόμενα χρόνια στο χώρο της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων της χώρας μας, προσέγγισαν όσα γίνονται νοτιοδυτικά της Κρήτης επιστήμονες και γνώστες του ζητήματος, μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη. Οι κορυφαίοι στο χώρο τους επιστήμονες και αναλυτές εξήγησαν ότι οι έρευνες γίνονται όχι από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, αλλά την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων, λίγο πριν την ολοκλήρωση του χρόνου για την έναρξή τους. Στην Κρήτη δεν γίνονται από την ExxonMobil και τη Hellenic Energy, τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά από την ΕΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι τις ερωτήσεις και τις αμφιβολίες τις οποίες σας είπα εξακολουθούν να τις έχουν οι επενδυτές, οι οποίοι αντί να κάνουν οι ίδιοι τις έρευνες έχουν πει στην ΕΔΕΗ «κάντε εσύ για μας». Είναι ένα πυροτέχνημα προεκλογικό ότι επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αν πραγματικά το πιστεύαμε, αν πραγματικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το πιστεύανε, έπρεπε να βάλουν μέσα σε αυτή την κρίση μία συμφωνία, μία ομοφωνία στη Βουλή, μία πλειοψηφία στη Βουλή που να λέει αξιοποιούμε τους υδρογονάνθρακες στο σύνολό τους για να σώσουμε την Ελλάδα. Κάθε φορά που έπαιρνε λίγο μπρος το θέμα των υδρογονανθράκων, βγαίνανε όλοι και μιλάγανε για κελιμπίες, μιλάγανε για ότι θα γίνουμε πλούσιοι, ότι θα μοιραστούν, τέρματα μνημόνια, θα τα ξεπληρώσουμε όλα κτλ. Και υπήρχε μια εφορία η οποία, ναι, ήταν, θα έλεγα, περισσότερο από τη δημοσιογραφική πλευρά κατευθυνόμενη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι κατευθυνόμενη από την πολιτική πλευρά. Δηλαδή, είναι τώρα, έχει να κάνει με το ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές, έχει να κάνει με το ότι άλλαξαν τα πιστεύω των κυβερνούντων. Κάτι που δεν πιστεύω, γιατί πολλοί μιλάμε πάντα για την πράσινη ανάπτυξη και για τίποτα άλλο. Επιστήμονες και αναλυτές αναφέρθηκαν στον πολύτιμο χρόνο που έχει χαθεί, συμπληρώνοντας ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που οι ενδείξεις και όχι οι εικασίες για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης και το Ιόνιο δείχνουν πως η χώρα θα μπορούσε να μετατραπεί σε τροφοδότη φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Οι συγκυρίες δεν περιμένουν το πότε οι κυβερνήσεις ή κάποιες χώρες θα επιλέξουν να ενεργοποιηθούν. Η συγκυρία, η ιστορική, η πολιτική, η γεωπολιτική, η ενεργειακή συγκυρία προσδιορίζεται κάθε φορά από εξωγενείς παράγοντες από πολλές χώρες και ή θα αδράξεις την ευκαιρία και θα αναβαθμιστείς γεωπολιτικά παίζοντας πλέον έναν άλλο ρόλο και αυτό είναι που φιλοδοξούμε όλοι μας, αυτό το νέο ρόλο να παίξει η πατρίδα μας ή θα χάσεις ένα ακόμη ιστορικό τρένο. Χρειαζόταν να κάνουμε έρευνες παντού. Δημιουργήσαμε ΑΟΣ, έστω και τμηματική, ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι φτιάχνουν οικόπεδα στη δική τους ΑΟΣ και εμείς τίποτα. Μιλώντας στην εκπομπή, η πρόεδρος της Επιτροπής Υδρογών Ανθράκων του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Τερέζα Φωκιανού, ανέφερε, όπως και άλλοι αναλυτές και επιστήμονες, ότι μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για έναρξη σεισμικών ερευνών, έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με εντελώς λανθασμένα δεδομένα, εξηγώντας πως οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και εκτιμώντας ότι νωρίτερα από το 2030 δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Να μην συζητάμε ότι το 2026 μπορεί να έχουμε παραγωγή. Εγώ προσωπικά με τους υπολογισμούς που κάνω σύμφωνα με όλα αυτά που ναι. Με την εμπειρία μου μέχρι τώρα πιστεύω ότι πριν το 30 δεν θα έχουμε παραγωγή. Και εγώ δεν βλέπω να μπορέσουμε να φέρουμε γεωτρύπανο πριν το 2028